Ο ήλιος πριν να βγει ψηλά και πάρει φως ημέρα, από το στάθι έρχεται η πρώτη καλημέρα. Καλημέρα Κρήτη. Ένα σοφό ερώτησα να μάθω για την Κρήτη και μου είπε είναι του Θεού το πατρικό του σπίτι. Μας λέει ο Γιάννης ο Καπετανάκης. Μαζί και σήμερα φίλοι και φίλες μέχρι τις 8, όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, με κριτικά χρώματα και αρώματα, με καλημέρες, με μαντινάδες, με ποίηματα, με ρήμες, με σπαζοκεφαλιές, με εύθυμες ιστορίες και ανέκδοτα και με καλή κριτική μουσική. Στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές, ο καλός φίλος και συνεργάτης Δημήτρης Προνάκης. Να στείλουμε μια ζεστή καλημέρα σε όλους που μας ακούνε από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη 101,5 και μια καλημέρα καρδιάς σε όσους μας ακούνε από το διαδίκτυο. Πέμπτη σήμερα, 9 Ιανουαρίου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη Πολιεύκτου Μάρτυρος Ευστρατίου Οσίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσους έχουν γενέθλια ή κάποια σημαντική επέτειο. Να θυμίσουμε τη σπαζοκεφαλιά που έχουμε βάλει. Όλη μέρα στα πυλά, κάθαρ γάλα μποκοπά. Τι είναι? Δώσαμε και μια βοήθεια χθες σχετικά με τη σπαζοκεφαλιά. Είπαμε ότι έχει σχέση με τη γεωργία, με τις γεωργικές δουλειές τέλος πάντων. Να δώσουμε το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη 2810-382-300. Να το επαναλάβω 2810-382-300. Όποιος απαντήσει σωστά στον αέρα, εκτός από τα συγχαρητήριά μας, θα κερδίσει και ένα βιβλίο της κυρίας Ελένης Μπλαγιωτάκη με τίτλο «Αναθυμιές» ή ένα βιβλίο ποιητική συλλογή του κυρίου Μίτση με τίτλο «Ηρωδιά». Πάμε όμως να γελάσουμε λίγο όπως κάθε μέρα. Μετά από 20 χρόνια συναντήθηκαν δύο φίλοι και παλιοί συμμαθητές. Άστα φίλε μου, είμαι πολύ άτυχος, μα πολύ άτυχος. Παντρεύτηκα 3 φορές. Η πρώτη μου γυναίκα τόσκασε με τον κουμπάρο. Η δεύτερη πέθανε. Και η τρίτη, τον ερωτά ο άλλος, τίποτα. Ούτε λέει να φύγει, ούτε να ποθάνει. Γι' αυτό σου λέω, είμαι πολύ άτυχος. Πάμε στον αέρα παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ο Θανάσης του Δουδάης είμαι. Καλημέρα κύριε Θανάση. Τη σπαδοκεφαλιά να πω πρώτα. Για πείτε μας. Μήπως είναι το σκαπέτι. Όχι. Και το αλέτρι. Πώς. Το αλέτρι. Το ινί, το ινί από το αλέτρι είναι το πάρα ινί, πολύ σωστά. Το ινί, ναι. Το ινί. Ναι. Να διαβάσω ένα ποιηματάκι τώρα να γελάσουμε λίγο. Σας ακούμε. Λοιπόν, το λέω η μακαρονάδα ενός Εργένη. Έχει την πλάκα του. Εργένη, είμαι ο δυστυχής, σκέφτομαι τι θα ψήσω. Την πείνα δεν αντέχω πια, πάω να λιποθυμίσω. Σκεφτόμουν τα φαγητά που μ' άρεσαν αράδα και ξαφνικά κατέληξα εις τη μακαρονάδα. Την ετοιμάζω γρήγορα με λίγο κυμαδάκι και για να είναι πιο νόστιμη βάζω και βουτυράκι. Και το φαΐ σαν ψήθι και το βάζω στο πιάτο, ρίχνω από πάνω το τυρί να γίνει ορεξάτο. Και με λαχτάρα καρτερό λιγάκι να κρυώσει, να φάω αρκετά από αυτό μέχρι να τελειώσει. Και εκεί που επερίμενα ακούω με τρομάρα, σαν κάτι μέσα να πέσε, κοιτάζω με λαχτάρα. Μια κατσαρίδα αντίκρισα να σπαρταρά στο πιάτο και η όρεξη μου έφυγε, έγινα άνω κάτω. Τόσο πολύ νευρίασα σαν πρόσμενο μαντάτο, τον κάδο όπως ήταν επέταξα το πιάτο. Κι έτσι με μήνα νηστικός και πίνα με θερίζει, σουβλάκια παρήγγυλα, δεν βρήκα άλλη λύση. Ωραία είναι. Μια χαρά, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ. Λοιπόν, εδώ στην σπαζοκεφαλιά ήταν αυτή που είπα, έτσι. Ναι, ναι, ήταν, είναι το ινί από το αλέτρι. Να αφήσετε το τηλέφωνό σας. Καλά, να επικοινωνήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Μαρτύριο η ζωή.
Ήρθαν όμως τα πρώτα μηνύματα και οι πρώτες καλημέρες. Η καλή φίλη Βοτζάκη Κατερίνα από το Ρέθυμνο, με την καλημέρα της μας λέει μια μαντινάδα, υπάρχουν λέει συναισθήματα που δεν ομολογούνται και ανθρώποι που αγαπήθηκαν μα χωριστά κοιμούνται. Αλήθεια είναι και αυτό. Καλημέρα μας την Κατερίνα. Και ο καλός ο φίλος ο Γιάννης ο Θεοδωράκης, με την καλημέρα του μας λέει, αν δεν θα πουν τα χίλια σου χρόνια πολλά σε μένα, ευχές χαρούμενης ζωής δεν θέλω από κανένα. Και πάμε στον αέρα παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Μονιάκη. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πάντα καλά και με καλή υγεία. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει η Κρήτη λουλούδια παλικάρια και κορασίδες όμορφες σαν τα μαργαριτάρια. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Να σας πω κι εγώ μια ματινάδα, είναι του Καράτζη του Γιώργη. Σαν δεν μπορείς λέει όπως ποθείς τα χρόνια σου να ζήσεις, τουλάχιστον να βλέπεσαι, να μην τα ξεφτελήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ο καλός ο φίλος ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος μας στέλνει την καλημέρα του και μια ματινάδα. Χρόνους λέει μαργώνω και ρηγώ με το αντίο που πες, κι άλλοι μιλούνε για χιονιά πως πέσανε δυο στούπες. Καλημέρα μας στο φίλο το Μανώλη. Και ο καλός ο φίλος ο Ηλίας ο Φανουράκης, με την καλημέρα του μας λέει, ήσουν το καλοκαίρι μου, μα δάσε η χειμωνιά μου, η καταχνιά στη σκέψη μου και ο πόνος στην καρδιά μου. Εμένα μου αρέσει η ματινάδα του δασκάλου του Γιώργη του Σαριδάκη που λέει, στην κάψα μου είσαι νερό, στην παγωνιά μου ζέστη, στη μεγαλοβδομάδα μου είσαι Χριστός Ανέστη. Ο καλός ο φίλος ο Τζανής ο Σταύρος μας στέλνει μια ματινάδα σχετική με την κακοκαιρία που περνάμε αυτές τις μέρες και λέει, παντέρ με ηφαιστείωνα, τσιντάνε οι ταραχοί σου, κι οι ανεμικές σου μας χτυπούν μαζί με τη βροχή σου. Παντέρ με ηφαιστείωνα, με έπιασε μπλιό φοβία, εμέ που δεν φοβήθηκα μου δε τη ζηνοβία. Και η καλή φίλη η Ζήτσα, με την καλημέρα της, μας λέει, να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Μια ματινάδα της Κατερίνας της Αεράκη θυμήθηκα που λέει, όλο τον κόσμο αγαπώ και έχει η καρδιά μου τόπο να τα χωρέσει δυο φορές τα πάθη των ανθρώπων. Η καλή φίλη η Φένια Καρά από τη Νέα Υόρκη μας στέλνει την καλημέρα της και μας λέει, σε ένα ποτήρι έβαλα το γέλιο σου και πίνω, μεθώ κι ανθρώπου που διψά στην έρημο δε δίνω. Του Γιώργη του Μπέρτσι θα σου πω μια ματινάδα που λέει, στην κάψα του καλοκαιριού, στο σύσυλο της ημέρας, το γέλιο σου κρυγιό νερό και δροσερός αέρας. Και αν δεν σου αρέσει αυτή, να σου πω μια ματινάδα του αείμνηστου του Γιώργη του Χρονάκη που λέει, γελώ κι ας έχει ο πόνος μου στα σωθικά θεμέλιο, κι ας λένε οι άλλοι εχάζεψε και το ρίξε στο γέλιο. Ο καλός ο φίλος ο Δημήτρης ο Σαμόλης μας στέλνει την καλημέρα του και μας λέει μια ματινάδα του Δημήτρη του Μακρυδάκη από το Φόδελε του αείμνηστου Πασιά. Φόδελε κάνω την καρδιά με ποταμό στη μέση, να πλένε η νερατζαθή και πάλι δεν τ' αρέσει. Να ανταποδώσουμε τις καλημέρες και τις ευχές σε όσους μας έχουν στείλει από το πρωί και σε όσους μας ακούνε, στον πατέρα Γεώργιο τον Μεντιδάκη, στον Γιώργο τον Βιτόρο, στη Ρένα τη Γιατράκη,
στον πατέρα Σταύρο Κατσογρεσάκη, στον Αλέξανδρο Τωρονιώτη, στην Άντια, στο Λευτέρη, στο Γιάννη το Βάρδα, στην Τασούλα, στο Γιώργη το Ραφτάκη, στο Βασίλη το Κυριακάκη και την Τέρψη, στο Σταματάκη το Γιάννη, στο Δήμο το Καπετανάκη, στο Νίκο το Χασαπλαδάκη, στο Φούρνο του Σοπασί, στην Όλγα τη Φανταουτσάκη, στο Δημήτρη το Μονιάκη, στο Γιώργη τον Ταγάκη, στα αδέρφια μου, στη Φένια τη Βιβί και την Νικόλ, στον Νίκο την Πόπη, την Κάλια και το Γιάννη, στο Ζαχάρη το Μανάβη, στα Εδέσματα Χριστοφάκη και στη Σοφία, στη Σούλα και το Μάριο, στο Γιάννη τον Καπετανάκη, στο Μιχάλη τον Καρασάβα και τον Νίκο τον Κουδουμά, στη Θεοδώρα, στην κυρία Εύα, στο Γιάννη τον Βλαχάκη, στη Μαρία τη Μανέτα, στο Δημήτρη τον Σαμόλη, στην Πόπη την Καραγιάννη, στη Μαριάννα τη Βουλγαρίδου, στη Φωτεινή από Δεϊάη, στο Μανώλη τον Πασχαλάκη, στο Ζαχάρη τον Πιτσικάκη, στην Κατερίνα Λίκα, στην Νικολέτα, στη Λικαία, στην Ευαγγελία Τσούρμα, στη Μέρη Μάστορη, στην Πόπη την Κυριακάκη, στο Στεφανάκη τον Κώστα, στο Δινιχάκη τον Ζαχάρη και τον Μανώλη, στον Αντώνη τον Κοβιό, στον Παπουτσάκη τον Κώστα τον Τυροκόμο και τον Χουρδάκη τον Μανώλη και στον καθηγητή μου τον Κατσαράκη. Καλημέρα και στην κυρία Ελένη την Πλαγιωτάκη που σήμερα κάνει μια επέμβαση ρουτίνας στον Πεπαγνή Καταράκτη και οι ευχές μου και όλων των ακροατών τη συνοδεύουν. Και να τη πω, με το Θεό τα έχω καλά, δε μου χαλά χατήρι και του πανάρθει και να μπει από το παραθύρι να αρμηνέψει τις γιατρούς για να μην κάνουν λάθη και να σου πει για χάρη σου πως ήρθε από το στάθι. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Καλημέρα και ο μήνας έχει 9. Και πάμε στον αέρα παρακαλώ. Καλημέρα Στάθη. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα και στους ακροατές του Ράδιο Κρήτη. Και στην όμορφη Σιτία. Ναι. Μια και δεν πάμε στις Ελιές γιατί ήρθανε κρυλιάδες. Να πούμε πρωί πρωί καμπόσες μαντινιάδες. Να πούμε. Να πούμε. Στη ζέστη μου είσαι σκιά. Στο κρύο μου είσαι ήλιος. Στη θάλασσα σωσίβιο, στην καταιγίδα σπήλιος. Αν θέλεις η αγάπη μου σαν ποταμός να τρέχει, να κάνεις την αγάπη σου σύννεφο να με βρέχει. Για να είναι τόσο δυνατή τ' αγάπη σου η πόνη, μήτε παυσί πονοφελά, ούτε γιατρός με σώνει. Μέσα στη μνήμη του μυαλού και μέσα του τηλεφώνου, σε πέρασα και βρίσκεσαι ολοχρονής του χρόνου. Λεμονοβίζα κοπελιά, λακουδοπηγουνάτη, παιγνιδωμάτα λιγερή, εις ομορφιές γεμάτη. Αν δεν χωρώ αγάπη μου να πω μέσα στην καρδιά σου, βάλε με σε παρακαλώ εμένα στην ποδιά σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου. Και να πούμε κάτι να γελάσουμε, συνεχίζοντας αυτό που άφησε ο Νίκος. Κάθε πρώτη λέει του μήνα πήγαινε ο ταχυδρόμος στο χωριό και μοίραζε τις συντάξεις. Η Τζαγκαρομαρία, έτσι που έπρεπε να υπογράψει, έκανε ένα σταυρουλάκι. Μετά από πολύ καιρό παρατήρησε ο ταχυδρόμος πως αντί για το σταυρουλάκι έκανε ένα γκουλουράκι. Εσύ γιαγιά έβανες σταυρουλάκι και δάθωρο και κάνεις κουλουράκι, γιάντα. Εδώ στα γεραθιά μωρέ παιδί μου επαντρεύτηκα και εγώ και ήλαξα επίθετο. Ο καλός ο φίλος ο Λεουνάκης ο Νεκτάριος από τα Χανιά μας στέλνει την καλημέρα του και μια όμορφη ρήμα με τίτλο «Κουβεντολόι». Με τσινιφάδες του χιονιού τσιταχινή στα πόη η παγωμένη σκέψη μου πιάνει κουβεντολόι. Αμοναχός και ξάγρυπνος ρωτώ πως νταλιαντούνε τσιθυγατέρες του χιονιά στη μαργοσιά να ζούνε. Η πιο μικρή εστάθηκε στα αυτή μου πριν χουλιώσει και μια ζεστή απάντηση παλεύει να μου δώσει. Σε μια στιγμή γεννήθηκα στου ουρανού τσιρούγες και μέντισε η παγωνιά με κάτασπρες φτερούγες. Ακλούθησαν τον άνεμο, σκαρφάλωσα στα όρη και ένιωσα μέσα στα νέφαλα σαν τη μοναχοκόρη.
Πότε γινόμουν βροχή, στσιπάχνη στη θολάδα, κι ύστερα έμοιαζα ξανά μανάλαφρη νυφάδα. Πολλές φορές με σούρανα, στσιψύχρα στην αγκάλι, έπαιρνα σχήμα στρογγυλό, με λέγαν κουκοσάλι. Πέφταμε απ' τα νέφαλα, ατέλειωτες μυριάδες, και σκέπαζε το πέπλο μας δούλους και αφεντάδες. Ετούτα πρόλαβε να πει πριν πέσει η νυφάδα, και η σκέψη μου ξυπάστηκε και ένιωσε μοναξάδα. Ήταν η κόρη του Σιονιά, ατίθαση, με θάρρος, χίλιες φορές περισσότερο από το μικρό Τζιβάρος. Άξαφνα εζεστάθηκε μέσα στο νου η σκέψη και πήρε την απόφαση τον πόνο να παλέψει. Την καταιγίδα ψηφά κι όπου κοιτά ξυλιάζει και σαν τον αετό ψηλά σταθάρι μου κουρνιάζει. Πεισμόνι δίχως να ρωτά περαστικούς γειτόνους και κάνει τη μισή στιγμή ίση με χίλιους χρόνους. Σκεπάζει το παράπονο και αφήνει την ελπίδα και μοιάζει μέσα στο γυαλό σωτήρια σανίδα. Του πόνου το σιωνάνθρωπο με την ανάσα λιώνει, κι η γη στο πίνει το νερό και ξεδιψούν οι χρόνοι. Απόκαμε η θύελα και η σκέψη κερδισμένη, έμαθε πώς να πολεμά και πώς να ανημένει. Κάθε καινούργιο χτύπημα από το σιωνιά τσιμήρας και τη χορδή χαράς ξαγλεί ένα δοξάρι λύρας. Και έγινε δάσκαλος του νου στη σκέψη στη θαμπάδα, σε μια γκρουσταλιασμένη γη, μια μπαγερή νυφάδα. Γεια σου Νεκτάριε. Πάμε στον αέρα παρακαλώ. Έλα Στάση μου, εγώ είμαι. Καλημέρα. Καλημέρα κυρία Εύα. Καλά είσαι σήμερα? Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι πάντα να είσαι καλά και εσύ και όλος ο κόσμος. Καλημέρα Ράδιο Κρήτη. Καλημέρα η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Καλημέρα Ερωτόκριτε. Με την κακοκαιρία δεν ακούμε τώρα εδώ Στάση Ερωτόκριτο στο Ηράκλειο καθόλου. Να πω Στάση δύο. Βεβαίως. Ναι. Πάντα κλουθώ λέει τσιμήρας μου και έτσι κρατώ τη χέρα ασχέτως πως δεν έχω δει δίπλα τζι άσπρη μέρα. Είναι νοτιάς η μοίρα μου, τα βάστανα μου σκόνη και τα σιφέρι τσίχαρας τον ήλιο να μου χώνει. Ερώτηξα λέει τη μοίρα μου την ειδική τη γνώμη αν εγνωρίσω τη χαρά που δεν την είδα ακόμη. Με την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε σένα και σε όλους. Πάρα πολύ όμορφες. Να σας πούμε κι εμείς μια ματινάδα. Ευχαριστώ. Είναι της Στέλλας της Αλεξάκη από το Ρέθυμνο. Ωραία. Και λέει, αν είχα μόνο μια ευχή θα έλεγα μακάρι το γέλιο από τα χείλια σου κακιά στιγμή μην πάρει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή σου μέρα. Και σε εσάς. Γεια Στάση. Η καλή φίλη η Θεολογία με την καλημέρα της μας λέει, μη φοβηθείς το σπίτι που άνοιξε βαθιά στη γη τα θέμελά του κι ας έρθουν χίλια ανεμοστρόβιλοι και τη σκεπή του ας ρίξουν κάτω. Μη φοβηθείς το δέντρο που άπλωσε τις ρίζες του βαθιά στο χώμα και ας σκεπάσει την κορφή του ο άνεμος και τα πυκνά κλαδιά του ακόμα. Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα, τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα. Η καλή φίλη η Τασούλα με την καλημέρα της μας στέλνει δυο ματινάδες. Βάλε φωτιά σε ένα γερί και κοίτα το πως λιώνει, έτσι αλλιώνει το σώμα μου στη σκέψη ο Ντεσιμόνι. Και λέω άστο να καεί, για σένα δεν πειράζει, τέτοια θυσία στη ζωή κάνω και δεν με νοιάζει. Πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω κι εγώ μια ματινάδα. Δεν θυμάμαι τι νοσ είναι, αν δεν κάνω λάθος είναι της Κατερίνας της Αεράκη, που λέει μαθήματα υπομονής ένα γερί μου δίνει που με τη γλώσσα τη σιωπή λέει πολλά και σβήνει.
Και η καλή φίλη η Αθηνά η Χαλκιαδάκη με την καλημέρα της μας λέει: άρχισαν να γιαγέρνουνε παλιάς πληγής οι πόνοι. Γη που θα αλλάξει ο καιρός, γη που αγαπώ σε ακόμη. Πολύ όμορφη. Μια μαντινάδα του Στεφανομιχάλη θα σου πω, Αθηνά. Δεν σου ζητώ να μ' αγαπάς, μα θέλω να πιστέψεις πως δεν μπορείς να σ' αγαπώ να μου τα παγορέψεις. Η καλή φίλη η Κολιακουδάκη η Ελένη από τη Μάρθα με την καλημέρα της μας στέλνει μια μαντινάδα. Αέρας είναι και φυσά, μα σαν πως τον επιάνω και σένα έχω αγκαλιά, μα σαν ξυπνώ σε χάνω. Δύο μαντινάδες θα σου πω του Αγκούτσακα και πάρε όποια θες. Αν είχε νύχα μια στιγμή τσιφίσει στο πινέλο, θα σας τσιμοζωγράφιζα να πάψω να σε θέλω. Και αν δεν σου αρέσει αυτή, να σου πω την άλλη που λέει: κλείνω τα μάτια, τη θωρώ, τα ανοίγω και τη χάνω, Θεέ μου και στράβω σε με μπλιό, δική μου να την κάνω. Κάπου εδώ τέλειωσε ο χρόνος της εκπομπής. Καλημέρα Κρήτη. Να προσευχόμαστε σαν να εξαρτώνται τα πάντα από το Θεό, αλλά να προσπαθούμε σαν να εξαρτώνται τα πάντα από εμάς. Από το Στάθη Μονιάκη και το Δημήτρη Προνάκη, όμορφη μέρα να έχετε με θετικές σκέψεις. Γεια σας.